Εσείς κύριε Αναστόπουλε δεν έχετε παίξει τον ΠΑΟΚ, έτσι, μόνο στον Ολυμπιακό παίξατε. Καλησπέρα. Μάλλον. Δεν έτυχε ποτέ έτσι καμιά κίνηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ για εσάς, από εδώ Θεσσαλονίκη, ποτέ? Όχι, απλά είχε γίνει μια συζήτηση με τον Γκώστα τον Περθυνίδη του Ηρακλείου. Ναι. Ναι. Όταν ακόμη ήμουν στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο, πριν ξεκινήσει η καριέρα αυτή η τεράστια, πριν σκίσετε τα δίχτυα των αντιπάλων, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που παίξατε μπάλα και με την εθνική ομάδα και με τον Ολυμπιακό και στην Ιταλία, ο Περσινίδης σας μίλησε ο ίδιος, τι σας είπε, θυμάστε το περιστατικό? Εντάξει, πολλά χρόνια. Σας είπα, πρέπει να ήταν γύρω το 78, πρέπει να ήταν κάπου εκεί. Με Χατζηπαναγκή, δηλαδή πίσω και μπροστά ένα στόπλο, θα βάζε 15 γκολ σε κάθε παιχνίδι ο Ηρακλής. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε την τύχη να έχουμε τέτοιο συμπαίκτη. Λοιπόν, πώς δεν είχατε στον Ολυμπιακό παιχταράζ, δεν είχατε από πίσω στο κέντρο να σας βγάζουν πάση. Εντάξει, ο Χατζηπαναγκής όμως ήταν κάτι ξεχωριστό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ξέρετε πώς θέλω να ξεκινήσω. Με αυτή τη φοβερή ερώτηση που σας κάνα την προηγούμενη εβδομάδα ήθελα να την κάνω και εγώ. Τώρα, αν δεν έλεγα αυτό για τα εισιτήρια που δίνω για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και σκέφτηκα να σας ρωτήσω αν είχατε καμιά ενόχληση από τη Θεσσαλονίκη, θα σας έλεγα, κύριε Αναστόπουλε, καλησπέρα. Τι μέρα είναι αύριο για τον Όφη? και θα μου λέγατε Παρασκευή. Ναι, είναι ένα ερώτημα που δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Αυτή η ατάκα όμως την προηγούμενη εβδομάδα που δώσετε ήταν όλα τα λεφτά, έγραψε ιστορία και αυτή. Ναι, μα το θέμα είναι το εξής, ότι εντάξει, μια ομάδα σαν τον Όφη είναι λυπηρό να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και τα λοιπά, γιατί αν δηλαδή δεν έχουμε ομάδες σαν τον Όφη με κόσμο, με έδρα, έτσι αλλιώς και τα λοιπά, ή ο Άρης, ή ο Ηρακλής, ή ο Λόξα Δράμας ακόμη παλαιότερα, η Λάρισα, άλλη ομάδες οι οποίες αφενός ότι χειρώσουν να πει σε διεσέρες, ναι, αλλά μόνο έτσι αποκτά και ανταγωνιστικότητα το αποτέλεσμα. Λοιπόν, όταν έγινε αυτή η ερώτηση, ναι, τι μπορείς δηλαδή να απαντήσεις? Ότι ναι, είναι όλα ρόδινα. Εχθές ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Ένα πολύ ωραίο βράδυ, το χαρήκαμε, το διασκεδάσαμε. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, σήμερα, υπάρχουν θέματα. Τι θέματα δηλαδή? Γενικής φύσης. Εννοώ πάντα με το οικονομικό για να μπορέσει η ομάδα να σταθεί και να προχωρήσει. Σας είπα, χθες ήταν πολύ ωραία μέρα είχαμε. Ναι. Το χαρήκαμε, το ευχαριστηθήκαμε, το γλεντήσαμε. Έτσι, αλλά από σήμερα είναι και το σήμερα, είναι και το αύριο. Το αύριο θα είναι δύσκολο. Έτσι είναι, περνάνε οι ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα που λέει και το τραγούδι, περνάνε και οι μέρες και μετά εκεί που είσαι στη χαρά, ας πούμε, μετά προσγειώνεσαι προς την πραγματικότητα. Έτσι είναι. Και σήμερα τι λέει η μέρα για τον Νίκο τον Αναστόπουλο και για την ομάδα του? Δεν το θέμα. Το θέμα δεν είναι, ας πούμε, θα έλεγα, αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Το διοικητικό έχει όμως αντίκτυπο στο αγωνιστικό. Φυσικά. Που αυτή τη στιγμή, εντάξει, δώσουν είναι και τυχερός που έχει και αυτά τα παιδιά τα οποία αφήνουν τα προβλήματα απ' έξω και μέσα στο γήπεδο καταθέτουμε σε όλα τα παιχνίδια. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει η νίκη, υπάρχει και η ήττα, υπάρχει και η ισοπαλία. Αλλά έχει όμως σημασία πώς κάνεις. Αν δεν λερώσεις δηλαδή τη φανέλα σου, δεν έχεις κάνει σαν τη δουλειά σου. Γιατί και εγώ έχω παίξει μπάλα σε μεγάλο σύλλογο, σε μεγάλη ομάδα, σε υψηλό επίπεδο και υπήρχαν εποχές που είχαμε οικονομικά θέματα. Αλλά φρόντιζα να τα αφήνω απ' έξω και να μπαίνω μέσα στο γήπεδο και να πέσω την μπάλα μου. Και ο ΠΑΟΚ πριν την έλευση του κ. Σαββίδη είχε προβλήματα. Ναι. Αυτό το οικονομικό, επειδή εσείς ήσασταν μια περίπτωση τέτοια, ας πούμε, που το αναφέρατε και όλα, με προβλήματα κάποιες στιγμές, ας πούμε, στις ομάδες που παίζατε και στον Ολυμπιακό, έτσι, κάποιο ένα διάστημα δεν υπήρχε, είχατε κάποια θέματα και οικονομικά όταν παίζατε εσείς. Αυτό, δηλαδή, είναι θέμα χαρακτήρα, κύριε Αναστόπουλε. Δηλαδή, ο άλλος είναι επηρεασμένη, λέει, η ομάδα από το οικονομικό. Ναι, αλλά μια ομάδα μπαίνει μέσα και βάζει 3 και η άλλη ομάδα μπαίνει μέσα και τρώει 4, ας πούμε, γιατί λέει χαρακτήρα. Το οικονομικό κομμάτι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το 80% των ελληνικών ομάδων έχει αυτό το ίδιο πρόβλημα. Μπορεί να μην έχει το μέγεθος που έχει Όφη, ενώ στο οικονομικό, αλλά έχει προβλήματα. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Ολυμπιακό, αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε τον Αστέρα Τρίπολης, αν εξαιρέσουμε την Ξάνθη, αν εξαιρέσουμε τον Ατρόμητο, έτσι, όλες οι άλλες ομάδες
περίπου. Δεν έχουν οικονομικά θέματα, δηλαδή είναι εξοφλημένοι και πληρωμένοι. Έχουν, ναι, όλα. Όλοι. Έτσι, ναι. Όλες αλλά άλλες, τι ναι. γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν τα προβλήματα μας, σίγουρα έχουμε προβλήματα, είμαστε επαγγελματίες, υποσχεστή είναι επαγγελματίες και το συζητάμε. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι. Δηλαδή κάνεις μια δουλειά, η δουλειά είναι επαγγελματίας υποσχεστής ή επαγγελματίας προπονητής. Ένας δικηγόρος σηκώνεται το πρωί, πάει στη δουλειά του, θα μελετήσει τη δικογραφία για να πάει στο δικαστήριο. Σωστό. Κάνει μια δουλειά για αυτό. Εσείς τι θέματα αντιμετωπίζεις, δηλαδή, όταν λέω εσείς, λέω και για τον Νίκο. Πει, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν λέω αυτό. Γενική είναι η ερώτηση. Γενική, δεν είναι ειδική για τον Όφη. Εσείς όταν λέω. Ναι. Έχουμε θέματα όσον αφορά το οικονομικό. Δηλαδή, ο Μαχλάς που έχει αναλάβει το διοικητικό κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε και εγώ το αγωνιστικό. Ναι. Δηλαδή, μήνα δεν έχουμε έρθει. Παραλάβαμε την ομάδα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, έτσι, με προβλήματα και στο οικονομικό αλλά και στο αγωνιστικό. Και λιγότερο από ένα μήνα οι ίδιοι παίκτες έχουν δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο, ναι. έτσι, από ότι πριν ένα μήνα. Και ο Μαχλάς έχει πληρώσει κάποια χρήματα, τα οποία αν δεν τα πλήρωνε μπορεί σήμερα να μην είμαστε εδώ στο Ηράκλειο. Στο αγωνιστικό δηλαδή τι παραλάβατε. Όταν με συγχωρείτε, όταν παραλαμβάνω μια ομάδα η οποία από τους 25 παίκτες έχουν φύγει οι 11, δεν φύγανε κάποιοι παίκτες στον Όφη. Αυτό βέβαια. Το ρόστερ είχε ο Όφη πριν ένα μήνα. Όχι, ο Τιποτήρης, ο Στάφης, ο Αντελέγε, ο Μεϊτέ, ο Ραζάκ. Ο Δασκαλάκης. Ο Μιλιάζες. Βεβαίως. Ναι. Βασική και βασική, ναι. Βεβαίως. Και ντούτης δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Δηλαδή σε ένα μήνα δεν πάμε να τα κάνουμε όλα. Μπορεί να πατήσουμε κουμπί, να τα πληρώσουμε όλα. Ναι, αλλά πώς καταφέρατε να τους κάνετε ομάδα. Τα μυστικά μας δεν πούμε. Δεν μπορείτε να πείτε. Αυτό που λένε και οι προπονητές, το μαγικό ραβδάκι, λέει το Αναστόπουλο. Πού είναι αυτό το ραβδάκι. Ναι, ο προπονητής δεν είναι ούτε μάγος ούτε φακές. Δεν άκουσα γιατί είχε αέρα. Ο προπονητής δεν είναι ούτε μάγος ούτε φακής. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, μπορείς να λοιπόν κάποιες καταστάσεις να μπορείς να τις διαχειρίζεσαι αφενός και αφετέρου είναι το πώς ας πούμε οι παίχτες σε πιστεύουν. Γιατί αν οι παίχτες δεν πιστεύουν τον προπονητή, χτίζει δυνάμω. Εχθές πώς το πήγατε το μάτς, για πείτε μας λίγο δύο πράγματα. Πώς πήγε το μάτς εκεί, ήτανε πλασματικό το σκορ, ήτανε, δηλαδή κάποιος, ξέρετε τι θέλω, πώς θέλω να το περιγράψετε, να μου το αναλύσετε. Σαν να απευθύνεσαι σε κάποιον που είσαι κάποιος που δεν το είδανε, ρε παιδί μου, το παιχνίδι. Και άκουσα μόνο το σκορ και λέγανε μπράβο τον Όφη, μπράβο τον Αναστόπουλο. Ναι, η νίκη ήταν δίκαιη. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, επειδή το είδα το παιχνίδι, σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν απελυθήκαμε από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Εκεί μετά το 2-1 λίγο. Εντάξει. Σφίξατε λίγο εκεί. Ναι. Ωραία. Δηλαδή εκεί... Λογικό. Ναι, λογικό. Αλλά εάν κάνουμε το 3-0 στην προηγούμενη φάση με το Ροβίθι... Σωστό. Αντί λοιπόν να γίνει το 3-0, γίνεται το 2-1. Πάω και ναι. Έχει εναλλαστικές λύσεις και από τον πάγκο. Εμείς τι είμαστε. 11 που παίξανε και 3 παιδιά στον πάγκο, εκ των οποίων ο ένας, ο Μερέμπα, είχε πρόβλημα και αυτός τραυματισμού. Ναι. Δηλαδή μπήκε μέσα με ρίσκο. Και 3 παίκτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού προς το τέλος ζητούσαν αλλαγή γιατί δεν μπορούσαν. Πλέον, διότι ένα μήνα τώρα, ούτε μήνα δεν έχουμε, είναι οι ίδιοι που τραβάνε τα παιχνίδια. Κυριακή Τετάρτη. Είχατε παίκτες που στο δεύτερο μήνο σας λέγανε να βγουν γιατί δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Άνθρωποι. Δεν είναι άνθρωποι κι αυτοί. Βέβαια. Ακουραστούνε. Λοιπόν, ξέραμε λοιπόν που θα χτυπήσουμε τον ΠΑΟΚ. Ξέραμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία. Και εκεί λοιπόν, και εκεί χτυπήσαμε. Τα αδύνατα του ΠΑΟΚ, ποια είναι τα αδύνατα σημεία του ΠΑΟΚ. Λέω, δεν αφήσαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Ναι. Ο ΠΑΟΚ να κάνει το παιχνίδι. Όχι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. Τον ΠΑΟΚ εμείς τον κάναμε να μην παίξει. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα πάλι με τα μυστικά μας. Καλά, όχι τώρα το μας πέρασε όμως, δεν το ξαναβρεί το πρόβλημα. Ναι, αλλά γιατί να λέω εγώ. Πώς το βλέπω, για να μην σκέφτεται ο Κυψή προπονητής. Εγώ γουστάρω να ακούσω αυτή τη στιγμή, πραγματικά το λέω έτσι με όλη την ειλικρίνεια που με διακατέχει, να ακούσω τον Αναστόπουλο να μου πει που είναι προπονητής επαγγελματίας και τελικά στη Super League, πώς
καθάρισε τον ΠΑΟΚ. Άσχετα που μιλάμε εδώ Θεσσαλονίκη και εδώ πρέπει να τα λέμε λίγο καλύτερα. Εγώ θέλω να μάθω πώς τον καθάρισε. Όχι, 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 γιατί και εγώ την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Έχω περάσει από τον Άρη. Ναι. Με επιτυχία, έτσι. Και από εκεί και πέρα. Όχι, αγαπητός είστε εδώ. Αγαπητός. Παρότι παίζατε στον Ολυμπιακό, είστε αγαπητός. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω, ναι. Ίσως είναι και ο λόγος που σας κάνει αγαπητό. Δηλαδή, ο λόγος σας λέω. Να ρωτήσω. Πώς το καταφέρατε τον ΠΑΟΚ, όχι τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ που κυνηγάει το πρωτάθλημα. Έχει διαφορά. Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι ξέραμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία παίζει με τάκρα. Έτσι, και με γρήγορους παίχτες. Δεν έχει σημασία που είναι Σαρπεγκίδης, δεν παίξε ο Γκαλούσα, είναι και αυτός πάρα πολύ καλός παίχτες. Ο ΜΑΚ ξέραμε ότι είναι ένας επικίνδυνος παίχτες. Γρήγορος. Ο Παπαδόπουλος το ίδιο. Ξέραμε ότι είναι ένας παίχτης πάρα πολύ καλός, επικίνδυνος, ένα πάση στιγμή που μπορεί να σου κάνει τον κουλ. Και το κάνει τον κουλ. Είδατε το παιχνίδι, είδατε το παιχνίδι με τον Πανετολικό και τον αναλύσατε τους παίχτες και τους είπατε έτσι θα τους χτυπήσουμε. Λίγο, μα κοιτάξτε. Μα λίγο πολύ όλες τις ελληνικές ομάδες ξέρω. Τις έχω παρακολουθήσει, τις έχω αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Ξέρω. Και πέρυσι τον Μπάκ με τον Πλατανιά τον κερδίσαμε. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, τις ελληνικές ομάδες ξέρω πώς παίζουν, τι κάνουν, πώς αγωνίζονται, δεν είναι δηλαδή υπερβολή, δεν είναι δουλειά μου αυτή. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, και τον είδα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που κέρδισε το 2-1, τον είδα. Και από εκεί και πέρα είδα, και το παιχνίδι με τον Πανετολικό το είδα. Και με τον Πλατανιά είδα. Πάντα ένα αντίπαλο όταν παίζουμε τον παρακολουθώ και είστε τέσσερις φορές. Ναι. Εσείς επειδή ναι. νιώθετε ρε παιδί μου, δηλαδή ένας άνθρωπος που νιώθει που έχει τα γήπεδα και αυτά τα κλασικά που σας λέμε όλοι. Ο ΠΑΟΚ μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό που το είδατε, μετά, μιλάμε για μια νίκη τίτλου τότε στο Καραϊσκάκη. Τι έπαθε μετά. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι παιδί με, και σε μια προηγούμενη τηλεφωνική επαφή που είχαμε. Ναι. Κατά την άποψή μου, ναι. δύο νίκη. Ο πρώτος και κυρίως λόγος ότι ίσως λέω, δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να ανταπεξέλθει αυτό το μεγάλο βάρος του πρωταθλητισμού. Έτσι, διότι καμιά φορά, όχι καμιά φορά ο πρωταθλητισμός έχει πίεση. Αλλά αν δεν τον έχεις βιώσει, δεν μπορείς και να τον διδάξεις. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ ίσως δεν άντεξε αυτό το τίτλο. Ο ΠΑΟΚ τώρα με 5 βαθμούς είναι ο φαβορί. Διότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε από εκείνο το παιχνίδι και ύστερα, σε όσα παιχνίδια πήγε αυτός εδώ, θα χάσει. Και ένα πράγμα το οποίο παραλαμβάνεται συνέχεια δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορείς να καταφέρει, δηλαδή αισθάνεται και το βάρος του πρωταθλητισμού. Ναι, αυτό του προέκυψε όμως και τα λοιπά. Δηλαδή, όταν σου προκύπτει κάτι, ξέρω δεν το κυνηγάς εκεί. Κοίταξε, αυτό είναι σε διασυγκρασία του. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω ότι είναι η αιτία ή 100%. Λέω μια πιθανή αιτία. Ναι, εγώ αυτό θέλω, αυτό πώς το σκέφτεσαι. Και η δεύτερη, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει το βάθος που έχει ο Ολυμπιακός. Διότι κάποιοι παίχτες κλειδιά, όπως είναι ο Ράτς και ο ΜΑΚ, ναι. σε κάποια παιχνίδια αποφασιστικά δεν έπαιξαν. Και αυτοί οι παίχτες κάνουν διαφορά. Ναι. Αν τρέξει το παρελθόν θα δείτε ότι κάποια παιχνίδια ο ΜΑΚ και ο Ράτς δεν έπαιξαν. Ναι. Δεν έπαιξε ο Ράτς. Ναι. Έτσι. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Και δεν τα άδεξε, αλλά πολύ. Δηλαδή και χθες ήταν προβληματικός. Δηλαδή που ήταν ένα παιχνίδι σημαντικό, γιατί έρχεται ο Ολυμπιακός την Κυριακή. Έχει και ντέρμπι εδώ. Δηλαδή, σωστά. Για τον ΠΑΟΚ ήταν σημαντικό το χθεσινό παιχνίδι. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, υπάρχει όμως και μια διαφορά. Αν νομίζει κανένας ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός ο οποίος ήταν στο παιχνίδι με τον Πανετολικό ή ο χθεσινός, θα κάνει λάθος. Ναι. Αυτά τα παιχνίδια δεν κρίνονται ποτέ. Εκ των προτέρων, δηλαδή, ποια ομάδα είναι καλύτερη. Σίγουρα η ψυχολογία και καλύτερος είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Ναι, φυσικά. Από πολλούς, και ο Ολυμπιακός, έτσι πως τον βλέπω όμως, κύριε Αναστόπουλε, εκπέμπει αυτή τη σιγουριά στον κόσμο του, ας πούμε, όταν παίζει μπάλα. Και χθες πάλι με τον Ατρόμητο που τον είδα, 2-0 πήγε το. Ευτυχώς που έβαλε το δεύτερο, γιατί μετά στο τέλος απειλήθηκε πάλι. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι πάντα κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος στην Ελλάδα. Πάντα. Όλοι μας. Όχι πάντα. Εννοώ στην Ελλάδα. Στην Αγγλία δεν είναι. Ο Γκέρ είναι 20 χρόνια στην Αγγλία. Ναι, στην Ελλάδα έχετε δει. Στην Ελλάδα και αυτά τα λεφτά που έχει πάρει με αυτά που έχει προσφέρει να δεις ανάλογα. Ναι. Δεν μου λέτε, εσείς είναι η πρώτη δουλειά που κάνετε φέτος τη σεζόν αυτή, δηλαδή σε ομάδα. Ναι.
Με τον Όφη, από την αρχή τη σεζόν είναι η πρώτη φορά που δουλεύετε αυτή φέτος. Όταν άρχισε το πρωτάθλημα. Από τότε αν άρχισε το πρωτάθλημα, ναι, έτσι. Ναι. Γιατί? Ναι. Τι γιατί? Γιατί? Διότι η δουλειά του. Ξέρετε γιατί το λέω έτσι απλά, ας ναι, πούμε. Το λέω σαν να είμαστε φίλοι. Έτσι, πολύ καλή. με αγάπη το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί είστε ένας προπονητής ο οποίος έχει ρε παιδί μου δείγματα και θετικά δείγματα στις ομάδες που έχει δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά... Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να μπούμε. Και τι θα μπούμε δηλαδή, στο μυαλό του εκάστοτε προέδρου. Όχι. Το γιατί το ρώτησα, δηλαδή θέλω να μου το πείτε πραγματικά. Για ποιο λόγο δεν έχει ομάδα μέχρι τώρα, Αναστόπουλος. Δεν ξέρω. Και γιατί το τελευταίο διάστημα επιλέγεται για τα δύσκολα. Εντάξει, γιατί τα δύσκολα μπορεί. Μ' αρέσουν αφενός. Ναι. Και αφετέρου θέλω να πηγαίνω σε ομάδες οι οποίες έχουν κόσμο, έχουν έδρα, ζουν για το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί και εγώ ζω για το ποδόσφαιρο. Και αυτό το πράγμα μου αρέσει. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά το ότι προτιμάτε ας πούμε, σας προτιμούν, να το πω έτσι, οι ομάδες που δυσκολεύονται και εσείς δεν αρνείστε, πηγαίνετε, αυτό είναι επίσης. Εγώ κάθε φορά που πηγαίνω σε μια ομάδα προσπαθώ να τις διαψεύσω. Ενώ ότι αφού λοιπόν δεν με προτιμάτε από την αρχή και με προτιμάτε όταν ήταν δύσκολα, κάνετε λάθος. Που δεν με προτιμάτε. Ναι. Με αυτή την έννοια. Ναι, ναι, και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Ναι, αυτό εννοώ γιατί, για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν μπορώ εγώ να πω ή να επιβάλλω σε έναν πρόγραμμα, ξέρεις, να με πάρεις από την αρχή. Δικό του θέμα. Ναι. Εγώ όταν πάω σε μια ομάδα προσπαθώ να δώσω κάτι. Εχθές είδαμε και μετά από καιρό μετά από χρόνια μάλλον σε παιχνίδι, εγώ με λέω και τη γνώμη μου λέω, τον Κουτσιανικούλη του Εργοτέλη. Σίγουρα. Ε, πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή πώς έγινε αυτό. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα παιδιά, και ο Κουτσιανικούλης και ο Λαμπρόπλος και τα νέα παιδιά, δηλαδή σκεφτείτε τον Μπολάκης, ο Φαζός, ο Μπάμπης, ο Βαμιανάκης, είναι τρία παιδιά που... Που δεν θέλω τους, το πέμπτο ή το έκτο παιχνίδι. Δηλαδή χθες είδα Κουτσιανικούλη και έναν Αναστόπουλε που τον είχα δει στον Εργοτέλη που έπαιρνε τα μάτς μόνος του. Επειδή ο Κουτσιανικούλης έκανε και ένα πέρασμα εδώ, θυμάστε έτσι, τον πάω με πολλά λεφτά, μεταγραφή κτλ. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και χθες ξαφνικά βλέπουμε ένα παίκτη ο οποίος μου δείχνει εμένα και με τον γκολ που βάζει ότι έπαιξε για εσάς. Εντάξει, μα προσέξτε, εάν ο προπονητής δεν έχει καλές σχέσεις με τους παίκτες, δεν μπορεί να ζητάει. Δεν μπορεί να ζητάει. Αν τον βρίζεις, δηλαδή δεν πληρώνεται, τον βρίζεις, τον μειώνεις ή τον κουτσομπολεύεις, τι θα του πεις μετά, παίξε. Άμα τον βρίζεις και τον μειώνεις είναι δύσκολο, ε. Βέβαια. Ναι. Δεν του θίγεις τον εγωισμό έτσι, άμα τον μειώνεις, γιατί έχω στο μυαλό μου ένα παράδειγμα προπονητή. Δηλαδή που λειτουργεί έτσι. Για να θίξεις τον εγωισμό όμως λέει. Εντάξει, ο καθένας ο προπονητής έχει τα δικά του κριτήρια και τα δικά του επιχειρήματα. Ναι. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι. Αυτό που λέω και το επιχειρώ σε ομάδες οι οποίες έχουν τα προβλήματα, βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση. Αλλή μόνο τώρα αν προσπαθήσω να αφήξω να αποδοσοριστεί παρουσία των υπολείπων. Συμφωνώ. Δηλαδή, τι να του συγκλίσω, δηλαδή, τον εγωισμό. Συμφωνώ. Όταν εδώ ο ολόκληρος Μουρίνη, ο οποίος είναι ο καλύτερος προπονητής του πλανήτη, σου λέει ότι αν δεν έχω φιλικές σχέσεις με τους παίκτες, με τους παίκτες μου, δεν μπορώ να του πάρω του παίκτη το 101%. Έτσι είναι. Πώς θα γίνει αυτό. Όπως το λέτε. Να σας πω στο τέλος, τι είπατε, μιας και μιλάμε τώρα για εσάς προπονητές, κλείνοντας. Με τον Ασασιάδη πριν το μάτς και μετά το μάτς, τι είπατε. Εκεί στα μουλοχτά που δεν ακούγαμε εμείς. Όχι, τίποτα. Λέγαμε εντάξει, υγεία να έχουμε. Έτσι. Και τα δύσκολα, με δυσκολίες. Και του Αναστασιάδη και η δική μου. Στα δύσκολα, εμείς είμαστε και τα δύσκολα. Γιατί είναι δύσκολα και αυτός τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τα λοιπά μετά το χθεσινό μάτς. Σήμερα είχε και ένα ωραίο πρωτοσέλιδο. Πιστεύω την εφημερίδα την πήρατε. Πήρατε το πρωτοσέλιδο που λέει πως έχει εσάς και τον Αναστασιάδη και γράφει τον έφαγες, κάπως έτσι. Τον τελείωσες. Κάπως έτσι. Μεταξύ σας οι προπονητές αυτά τα συζητάτε ή δεν... Εντάξει, να συζητάμε πότε... Συνήθως όταν είμαστε αντίπαλοι πώς θα γίνει αυτό. Μόνο αν καμιά φορά μετά, στη σχολή προπονητών που βρισκόμαστε, εντάξει, μπορούμε να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Αλλά, τον Έλληνα όμως τον προπονητή γενικά θα πρέπει να του δίνεται περισσότερη, θα έλεγα... Πίστοση χρόνου.
πίσω σχεδόν. Ένα ξένο. Δοκάρι και μέσα, δοκάρι και μέσα είσαι καλό, Αναστόπουλε, δοκάρι και έξω είσαι χαλιά. Άχρηστο. Άχρηστο, ναι. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει όμω να του δίνετε περισσότερο. Περισσότερη πίστη στο χρόνο. Ναι. Διότι ο Έλληνας όταν λοιπόν βουλιάζει μια ομάδα του λένε έλα, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, άξιο. Και όταν λοιπόν παραλαμβάνει μια χαόδη κατάσταση και κούφια ώρα δεν τα καταφέρνει, όχι τίποτα άλλο, σε χρεώνουν κιόλας. Ναι. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα την πληρώνει ο τελευταίος, όχι ο πρώτος που έκανα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, διαβάζω ένα τελευταίο μήνυμα και σας αφήνω και σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Γεια σου, Μάγκα Αναστό. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις υψωμένες μπουνιές σου με το σφύριγμα της Λίξ στο μάτς με το Χαϊδάρι. Το έζησα από κοντά και σε ευχαριστώ πολύ. Ένας Αργιανός τώρα που μας ακούει. Πολύ ωραία. Ήθελα να το στείλει αυτό. Ναι, στο δοκάρι και μέσα, στο 90 στη Β' Εθνική, ναι. Στο 93 ο Βελόνης στην Α' Εθνική. Ναι. Τι μάτς κι αυτό, ε. Πάρα, τα ξέχασα. Τι μάτς. Δηλαδή, αν θυμάστε, κύριε Αναστόπουλε, τρία μάτς όλη σας την καριέρα και ποδοσφαιριστής και προπονητής, αυτό δεν είναι ένα από τα τρία που θυμάστε. Αυτό είναι ένα από τα σίγουρα. Είναι μέσα σίγουρα. Ναι. Έτσι. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ευχαριστώ, και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Στο έργο εκεί. Να είστε καλά.